Γεια σα και πάλι, φίλοι μου. Καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σα δείξω πώ μπορείτε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να βγάλετε μια φωτογραφία, μια ολόκληρη σελίδα. Τι εννοώ με αυτό. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιο θέλει να βγάλει screenshot, φωτογραφία δηλαδή, τη συγκεκριμένη στο σελίδα, όλη όμω από πάνω μέχρι κάτω, ωραία, και να τη στείλει σε κάποιον φίλο του. Αυτό συνήθω που κάνουμε ή που έκανα εγώ τουλάχιστον χωρί να το γνωρίζω είναι ότι πάταγα το print screen αφού έχω κάνει εγκατάσταση κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή μου και έβγαζα ένα σημείο τη σελίδα. Φυσικά δεν μπορούσα να το βγάλω ολόκληρη, πρέπει να βάζω κομμάτι-κομμάτι. Εντελώ τυχαία σήμερα λοιπόν έπεσα πάνω σε μία σελίδα η οποία ονομάζεται site.pavla.com όπου αυτό που πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να μπορέσετε να βγάλετε την ιστοσελίδα που θέλετε εσείς ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω είναι να πάρετε απλώς το link της σελίδας σας, να το κάνετε επικόλυση εδώ πέρα πάνω εδώ πέρα κάτω που λέει ανάλυση να βάλετε 1920-1080 και εδώ πέρα πάνω που λέει full size να τον ενεργοποιήσετε από τη στιγμή που θα κάνετε αυτό εδώ πέρα, ωραία Μπορείτε να αλλάξετε και την ανάλυση, να αλλάξετε και το πλάτο, το μήκος, την, το τύπο εικόνα, αν θέλετε να είναι PNG ή JPEG. Ωραία. Και με το που έχετε ρυθμίσει όλα αυτά, εγώ δεν θα κάνω κάτι άλλο, αλλάζω μόνο την ανάλυση για να είναι στην καλύτερη. Αυτό όμω είναι απαραίτητο που full size. Ωραία. Θα πατήσουμε shot και με το που θα πατήσουμε shot. Θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα έτσι ώστε να τραβήξει ολόκληρη τη σελίδα από πάνω μέχρι κάτω και να μας δώσει στην ουσία την εικόνα εδώ πέρα. Βλέπετε να το, το live είναι αυτό Και εδώ πέρα είναι η εικόνα Να το, από πάνω μέχρι κάτω Μας έχει τραβήξει live όλη την εικόνα Τώρα, αν εμείς θέλουμε αυτό να το αποθηκεύσουμε Μπορούμε να πατήσουμε εδώ πέρα κάτω Τη δισκέτα που έχει Πατάμε λοιπόν αυτό, πατάμε αποθηκεύση αρχείο Και αν πάμε μετά και το ανοίξουμε εδώ, Μπορούμε να δούμε ότι το έχει εμφανίσει. Τώρα αυτό που είναι σκούρο είναι για το λόγο ότι η συγκεκριμένη στο σελίδα χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα που με το που μπαίνει μέσα πρέπει να πατήσει αποδοχή. Α δοκιμάσουμε μια άλλη σελίδα. Να δοκιμάσουμε α πούμε την ιστοσελίδα το Insomnia που είναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν με αυτήν την ιστοσελίδα εδώ. Το κάνουμε επικόλληση. Επιλέγουμε full size. Full definition. Shot. Περιμένουμε λιγάκι πάλι να φορτώσει. Είναι πάρα πολύ εύκριστο το συγκεκριμένο, πολύ απλό και πάρα πολύ ε, έξυπνο σαν πρόγραμμα. Βλέπετε, από πάνω μέχρι κάτω. Εδώ, εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο κιόλα. Αποθήκευση εδώ. Αποθήκευση αρχείου. Πάμε εδώ. Το πατάμε. Παπ. Μα το έβγαλε όλο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν φίλοι μου ε, το προγραμματάκι θεωρώ ότι άξιζε να σα το δείξω για το λόγο ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά τόσο καιρό δεν το ήξερα. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι, αλλά εγώ βρήκα τον ε, έναν από του δέκα α πούμε ότι είναι. Λοιπόν, αυτά να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.